Καλημέρα, καλησπέρα βασικά, γιατί θα δείτε το βιντεάκι απόγευμα. Θα το ανεβάσω αφού κοιμηθούν, υποθέτω, τα μικρά. Πώς είμαι έτσι, δεν έχω προλάβει να κάνω τίποτα. Έλα, πες γεια σου. Πες. Αυτό που ακούτε γίνεται όλη μέρα διότι... Συγγνώμη. Είμαστε άρρωστοι. Συνάχη βήχα, εγώ κόλλησα από τα μικρά. Βασικά η Τζοσελίν κρύωσε, κόλλησε το μικρό, ο μικρός κόλλησε εμένα, ο άντρας μου ακόμα την έχει γλιτώσει. Αυτό το παιδί δεν αρρωστεί ποτέ ζωή να έχει. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τι πήρα από το σούπερ μάρκετ τώρα πριν λίγο μου τα φέρανε. Αυτά μην τα αγγίζεις, τα αυγά, τα σπάσεις. Λοιπόν, η Τζοσελίν εδώ πέρα έχει μια αιμονή να πάει να μου ανοίγει το αυτοφούρνο. Πρέπει να μαζέψω λεφτά, πολλά λεφτά πρέπει να μαζέψω, να πάρω έναν καλό φούρνο που να μην έχει μάτι που γυρίζει. Πες εσύ πώς σε λένε. Έτσι σε λένε. Αυτό είναι το όνομά σου. Πίστευτο. Τέτοιο όνομα σου έδωσε η μαμά και ο μπαμπάς. Πώς σε λένε. Δεν θέλω τώρα. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω γρήγορα γρήγορα τι πήρα για να μαγειρέψω. Πρέπει να κάνω τραχανά να φάμε, γιατί είμαστε άρρωστοι και εγώ δεν την παλεύω. Ο λαιμός μου είναι πολύ. Πάμε, πάμε. Λοιπόν, καταρχάς να σας πω ότι έχουμε πάρει και χαρτί τουαλέτας. Το έχει πάρει μέσα η μικρή, παίζει, δεν ξέρω τι θα κάνει. Και αυτό γιατί έχουμε ακούσει για lockdown και πύραγο πράγματα. Εντάξει, μαγιά και αλεύρι έχω, θα πάρω πάλι. Λοιπόν, ξεκινάμε με τρία κουτιά γάλα βρώμης. Αυτό πίνουμε πια. Δεν πίνουμε γελαδινό. Πήρα νεράκια στη μικρή τα χιπ. Υπάρχει μια συνδρομήτρια η οποία με είχε ερωτήσει. Έλα μωρό. Ναι. Να σε πάρω αγκαλιά. Έχω αγκαλιά και τη μικρή μου τώρα. Καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Με έχει ρωτήσει λοιπόν μια κοπέλα μέχρι ποια ηλικία είναι κατάλληλο το νερό. Το εμφιαλωμένο για τα μωρά. Δεν ξέρω. Απλά εγώ το δίνω στη μικρή και δεν θέλω να τις βρίσεις. Τώρα θα μου πεις έχεις φίλτρο. Θα σου πω ότι έχεις δίκιο. Βλακεία μου. Λοιπόν, έχω πάρει κεφίρ, το οποίο το πίνω εγώ. Το σελήνη, να δω πώς θα δείξω τώρα τα ψώνια μας πως έχω στην αγκαλιά μου. Με το ένα χέρι κρατάω το σελήνη και με το άλλο κρατάω το κινητό, το τρίποδο. Λοιπόν, κεφίρ, πήρα αυτά τα κουάκ, τα οποία τα τρώει και η μικρή και εγώ πάρα πολύ, κάτσε καλά. Πήρα γιαουρτάκια που της αρέσουν πολύ. Με μελάκι τα τρώει. Ποιο? Τι? Α, το κουφάρκ θες. Τώρα θα φάμε. Τη πήρα δύο μπισκοτάκια όπως βλέπετε εδώ. Κάτσε να τα δείξουμε τα μπισκοτάκια σου στα παιδιά. Αυτά εδώ. Πρώτη φορά. Πάρτο. Πρώτη φορά το τρώει αυτό. Δεν το έχω ξαναδώσει. Είναι με άπλ και βανίλια. Δηλαδή μήλο και βανίλια. Έλα, κατέβα. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, πήρα βουτυράκι το οποίο δεν είχαμε. Το τελειώσαμε. Πατάτες, πρέπει να είναι 3 κιλά. Καρότα, για να κάνω και κέικ και να βάλω και σε καμιά σούπα μα κάνουμε. Μπανάνες που η μικρή της λατρεύει. Πήρα αυτά τα ψωμάκια εδώ. Έτσι, για κανένα πρωινό ρε παιδί μου, έτσι άμα μου τη δώσει. Με ρέντα που τρώω εγώ, με τυράκι, σαλαμάκι, όλα αυτά. 6 κομμάτια είναι. Ζώνταξ πρώτη χέρι, δηλαδή Κυριακές και καλά. Λέμε τώρα. Αυγουλάκια πήρα που παίρνω πάντα ελευθέρας, πάντα ελευθέρας, Freiland Haltung. Πήρα αυτό εδώ πέρα το οποίο το τρώω σαν σνακ πιο πολύ. Άμα δεν θέλω να φάω κάποιο τόστ, τρώω τέτοια, με γεμίζουν καλύτερα και είναι και πιο θρεπτικά. Λοιπόν, πήρα Vata Pads, είναι βαμβάκι που, για τον ντεμακιγιάζ που έχω εγώ. Αυτά παίρνω τις Baby Time. 1,5 λίτρο χυμό για τον άντρα μου πορτοκάλι, 2 αχλάδια τα οποία τα αγαπάει πολύ η μικρή, ειδικότερα αν είναι και πιο όρημα τα λατρεύει, μπατονέτες, τίποτα σημαντικό μπατονέτες, σκορδάκι το οποίο χρησιμοποιώ πάρα πολύ στα φαγητά μου, μακαρόνια φουζίλι, μας αρέσουν πολύ, δύο συσκευασίες Rinda Hackflies, δηλαδή κιμά μοσχαρίσιο. Το κάθε ένα 400 γραμμάρια είναι για να κάνω μακαρόνια με κιμά για αύριο. Δύο σάλτσες, αυτή που παίρνω πάντα. Αυτή εδώ.
Και αυτό εδώ είναι νάιλον. Όταν βάζουμε πράγματα στο ψυγείο για να κλείνουμε το. Να σκεπάσουμε το πιάτο, να μην πάνε μυγάκια κτλ. Σε περίπτωση που. Και αυτό τι είναι. Αυτό είναι αλουμινόχαρτο. Λοιπόν. Αυτό ήταν το βίντεο. Τρέχω να πάω να θυλάσω το μωρό γιατί όπως ακούτε φωνάζει. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με είδατε. Εδώ πέρα ο καιρός είναι χάλια συγκριτικά με χθες. Περαστικά μου και περαστικά μας και περαστικά σε όλους όσους είναι άρρωστοι. Φιλάκια πολλά.